Ξέρετε, οι καταράκτες στο σπήλαιο των καταρακτών, για να είμαι ακριβής, είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο. Και υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί, είναι ο Γιάννης ο Τσέτλης, ο οποίος θα μας βάλει στο κλίμα, είναι ο πλέον κατάλληλος, καθώς αγαπάει τον τόπο του και γνωρίζει βέβαια και την ιστορία και του τόπου. Και μας έχει στείλει λοιπόν, και αυτά τα πολύ ωραία βίντεο που βλέπουμε. Ακριβώς. Και να μου επιτρέψει να απευθύνομαι και στον Ενικό. Γιάννη, την καλησπέρα μας. Εννοείται. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλη την παρέα εκεί πέρα και στην όμορφη Κρήτη. Από τα δικά μας τα μέρη εδώ πέρα στα βόρεια. Τι κάνετε? Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μας μεταφέρεις μία. Και αν μπορούμε, Θεοδώρα, να τον δούμε τον Γιάννη σε φουλ εικόνα, έτσι. Να πούμε στο κλίμα των καταρακτών. Πού βρίσκεσαι? Απευθείας σας έχω. Είμαι στο καταράκτη της Έδεσσας. Είμαστε σε αυτό το φανταστικό τοπίο, το οποίο βλέπετε στην εικόνα σας. Ναι. Σε ένα υπέροχο φυσικό φαινόμενο. Απολαύστε το. Γιάννη, πόσες φωτογραφίες έχουν τραβηχτεί σε αυτό το σημείο που βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή? Αν πω εκατομμύρια, θα είναι λίγες, είναι λίγες. Θα είναι λίγος ο αριθμός. Πιστεύω ότι σε εκατομμύρια είναι ένας πόλος έλξης για το κάθε επισκέπτη που έρχεται στην πόλη μας. Η Έδεσσα φημίζει για τους καταράκτες. Είναι οι μεγαλύτεροι καταράκτες εντός πόλεως που έχουμε στα Βαλκάνια. Ναι. Είμαστε περήφανοι. Λέω, είναι η μεγαλύτερη καταράκτη που έχουμε στα Βαλκάνια εντός πόλεως και είμαστε περήφανοι που τους έχουμε και στην Ελλάδα και εμείς εδώ στο τόπο μας. Γιάννη, η ροή του καταράκτη είναι πιο έντονη το χειμώνα ή παραμένει το ίδιο και το καλοκαίρι? Κοιτάξτε, η ροή του νερού μεταβάλλεται χειμώνα-καλοκαίρι. Το καλοκαίρι ίσως δούμε λιγότερο νεράκι από ότι αυτή την περίοδο, λόγω εκμετάλλευσης των υδάτων και από τους αγρότες εδώ πέρα της περιοχής για να ποτίσουν τα κτήματά τους, αλλά και η εκμετάλλευση είναι μεγαλύτερη και από την Δημόσια Υπηρεσία Ηλεκτρισμού για να παράξει το ρεύμα. Αλλά χειμώνα-καλοκαίρι, άμα έρθει ο επισκέπτης, θα αντικρίσει αυτή την εικόνα. Αναφορικά τώρα με την ιστορικότητα, την ιστορία, το παρελθόν του σπηλαίου των καταρακτών και γιατί το ονομάζουμε σπήλαιο καταρακτών? Λοιπόν, είναι ένα σπήλαιο το οποίο δημιουργήθηκε από τον καταράκτη. Πολλοί κόσμος δεν το ξέρει, έρχεται εδώ πέρα, αντικρίζει πρώτη φορά το σπήλαιο. Είναι ένα δημιούργημα των καταρακτών. Ο καταράκτης της Έδεσσας έχει την ιδιότητα να χτίζει το βράχο με το πέρασμά του σε αντίθεση με άλλους καταράκτες, όπως είναι η περίφημη καταράκτη του Νιαγάρα, που διαβρώνονται και μετατοπίζονται προς τα πίσω. Εμάς ο δικός μας ο καταράκτης πάει μπροστά. Σωστά. Αυτό είναι το σπάνιο στην περίπτωση. Πάντως βλέπουμε ότι και τώρα έχει κόσμο που έχει φτάσει στο σημείο απίσω, δηλαδή από σένα Γιάννη, είδα μερικούς ανθρώπους. Ναι, έχει αρκετό κόσμο αυτή την περίοδο. Εντάξει, τώρα από γεμάτες ώρες είναι λιγότερος ο κόσμος, αλλά πάντως εδώ πέρα την γύρω μου βλέπω πολλούς ευαισθητούς να πίνουν το καφέ τους αυτή τη στιγμή. Είναι ωραίο σημείο να χαλαρώσει. Μάλιστα, δεν χρειάζεται εκεί ούτε αδιάβροχο, τίποτα. Δεν βρέχεται κάποιος τόσο κοντά. Αυτή τη στιγμή εγώ βρέχομαι. Και είμαι σε μια απόσταση σχεδόν 100 μέτρα. Και βρέχεις, είναι η ένταση, και η δύναμη. Και βρέχομαι από την άκρη του καταράκτη. Μιλάμε για πάνω από 10 κυβικά το δευτερόλεπτο. Απίστευτη είναι η ροή του νερού. Μάλιστα. Και από πίσω μου ναι, είναι για να δούμε. Το σπήλαιο. Και από πίσω είναι το σπήλαιο. Αναφορικά τώρα. Άλλο ένα σημείο κατά τεθέν, ναι, είναι και το ερπετάριο εκεί στην περιοχή. Σημείο αναφοράς. Είναι το ερπετάριο το οποίο... Έχουμε και το ερπετάριο εδώ πέρα στην Έδεσσα. Είναι το μεγαλύτερο ερπετάριο το οποίο έχουμε στην Ελλάδα. Είμαστε περήφανοι και γι' αυτό. Φιλοξενεί πάρα πολλά είδη ερπετών, αλλά είναι ερπετάριο εν ιδρύο, οπότε έχει και κάποια ψαράκια μέσα και κάποιες χελώνες του γλυκού νερού. Ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει και αυτό το αξιοθέατο. Και πέρα από όλα αυτά, υπάρχουν και άλλα αξιοθέατα στην περιοχή, τα οποία μπορεί να δει ο επισκέπτης. Να μην είναι ευχαριστημένος. Εμείς θέλουμε. Γιάννη, τι να πούμε. Η αλήθεια είναι, εγώ θα σου πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Ξέρεις, είσαι ηλικιακά μικρός και βλέπω πόσο πολύ αγαπάς τον τόπο σου. Είναι υποχρέωσή μας να συνδεόμαστε, είτε έχουμε να κάνουμε με κριτικούς, είτε με πάνω ανθρώπους και ντόπιους της Έδεσσας και άλλων περιοχών. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο για αυτό που κάνεις, για αυτό το χαμόγελο που έχεις. Ένα μπράβο σε όλους, γιατί όλοι προσπαθούμε πραγματικά και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε λόγω της κρίσης, λόγω του κορονοϊού, μπράβο, λόγω τώρα του πολέμου. Είναι δύσκολα για όλους, αλλά εμείς κρατάμε το χαμόγελο. Αυτό είναι. Θέλουμε να
να είμαστε όλοι χαμογελαστοί κάθε μέρα, να περνάει η μέρα αισιόδοξα και όμορφα. Λοιπόν, αν ανέβουμε θέλουμε πάνω στην Έδεσα, ο Γιάννης θα μας πάει στους καταράκτες. Εμείς πού θα τον φιλοξενήσουμε? Κάτσε να βρούμε πού θα σε πάμε εμείς. Να πάμε προς Ελούντα που τη συζητήσαμε θα, πολύ σήμερα. Θα πάμε προς Ελούντα, εκεί στην πλάκα, να δεις εκεί ομορφιές. Θα με πάτε στην Ελούντα και φέτος σκέφτομαι να επισκεφτώ την όμορφη Κρήτη. Να το λοιπόν, εδώ. Για πρώτη φορά, με μεγάλη μου χαρά, είναι προσυζήτηση αυτή τη στιγμή. Σωστά. Να με αξιώσει ο Θεός να έρθω. Σε και περιμένουμε να πραγματοποιήσουμε και ζωντανή σύνδεση από το μέρος που θα είσαι. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας. Εννοείται. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιάννη μας, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.